centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τώρα εγώ έκανα ένα κείμενο, το έχω αναρτήσει. Νομίζω ότι τρώμε δούλεμα. Γιατί? Έτσι, γενικά ότι τρώμε δούλεμα, γιατί άκουσα και τον κύριο Τζικαλάγια προχθές, ο οποίος είπε ότι έβαλε την υπογραφή του γιατί το κλίμα ήταν φορτισμένο πάνω στα κορέστια. Γιατί να μην μας πει και εμάς αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, αφού το κλίμα είναι φορτισμένο. Όχι, τώρα να μεταφέρει τη δική του άποψη όμως, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Εδώ μεταφέρει μια επικοινωνία που είχε λίγο πριν βγει στον αέρα με τον Γενικό Γραμματέα. Το ίδιο ισχύει και για τον Γενικό Γραμματέα Χρήστο και για όλους τους πολιτικούς. Άλλοι όμως μέχρι αύριο θα αποσύρει αυτά που λες. Άλυση μέχρι αύριο, όχι, δεν θα αποσύρω αυτά που λέω, γιατί πρέπει να φτάσουμε στο παραπέντε. Θα σου το πω πολύ απλά. Ο κύριος Τσικαλάγιας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός που χρησιμοποιεί άριστα τις ρητορικές του ικανότητες. Έχω ακούσει και άλλη συνέντευξη τώρα τελευταία, όπου 45 λεπτά μας εξηγούσε τι έπρεπε να κάνει για να αλλάξει το δρόμο στο Δυσπηλιό. Το χαρακτηρισμό του δρόμου στο Δυσπηλιό. Ναι. Το οποίο ήταν έτοιμα 33 πολιτών. Και καλά έκανε, αφού ήθελαν οι πολίτες, αφού υπάρχουν όλα αυτά τα επιχειρήματα όπως ανέφερε, καλά έκανε και μπράβο γι' αυτό του το τέτοιο, γι' αυτό του το κατόρθωμα. Ναι, αλλά εμείς οι αγρότες είμαστε 3.000 στην Καστοριά και δεν τον έχω ακούσει μία φορά να εξηγεί πάνω από ένα λεπτό να εξηγεί τι έχει κάνει για τους αγρότες. Και 450 δηλαδή, αυτοί που έχουν θέμα αυτή τη στιγμή με την παραμονή τους εδώ, εργάτες γης. Για τον δεν μιλάμε Καστοριάς. Μόνο για τους εργάτες γης, Χρήστο. Μιλάμε για την αγροτική παραγωγή. Α, γενικά μιλάς, ναι. Νόμιζα μιλάς γενικά, για το θέμα έτσι. Αυτό. Δεν είναι δυνατόν για 33 πολίτες να εξηγεί 45 λεπτά, έκανα αυτές τις κινήσεις και ξόδεψα πόσα χρήματα σε ταξίδια μου στα Υπουργεία και από εδώ και από εκεί και για 3.000 αγρότες και κτηνοτρόφους να μην έχεις πει μια φορά πάνω από ένα λεπτό επισκέφτηκα 10 Υπουργεία ή 5 Υπουργεία ή 2 Υπουργεία. Η μόνη του κουβέντα πάντα είναι πήρα τηλέφωνο και θα λυθεί να ανησυχείτε και τίποτα δεν λύνεται. Εδώ ακόμα δεν έχουν πληρώσει αποζημιώσεις για τα χαλάδια που είχαν πάει στο Νεστόριο που είχαν χτυπήσει εκείνη την περιοχή και την Πτελέα. Ακόμα δεν έχουν πάρει ψέα οι νεοεισερχόμενοι. Έχουμε κάνει αυτό το αίτημα εδώ και 1,5 μήνα. Δεν ξέρω αν σας τα είπε και ο κύριος Μάνος πριν, δεν άκουγα. Ναι, τα είπε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με τι ρυθμούς κινούνται και γιατί πρέπει κάθε φορά εδώ να μας λέει όμως, για να πάμε στο θέμα μας ακριβώς τώρα, Θωμά. Ο άλλος, ο έτερος Θωμάς, μας έλεγε νωρίτερα ότι ήδη εργάτες γης έχουν φύγει γιατί δεν ρισκάρει κανένας εδώ να φάει τα πρόστιμα της παράνομης παραμονής. Ναι, και όχι μόνο πρόστιμα, θα μπορεί να καταλήξει και σε απέλαση. Να μην μπορεί να ξανάρθει στην Ελλάδα. Βέβαια, ο κ. Μπινιάκος μας λέει ότι υπάρχει ένα 15ήμερο στο οποίο μπορεί να υπάρξει μια αναμονή της νέας έκδοσης της ΚΙΑ. Δεν ξέρω αυτά όμως πόσο ρίσκο μπορείς να πάρεις για μια τέτοια περίπτωση. Είναι κάποιοι που θα πάρουν το ρίσκο και κάποιοι όχι. Εγώ ρωτάω το άλλο, γιατί πρέπει για τα αυτονόητα να πρέπει να βγαίνουμε συνέχεια είτε στα μπλοκ είτε στα ραδιόφωνα και να μαλώνουμε. Γιατί πρέπει για τα αυτονόητα, δηλαδή γιατί όταν ζητάμε κάτι δεν τρέχει για εμάς. Εγώ θα το πάω ακόμα πιο πίσω, Θωμά. Ξαναλέω, στο Δυσπηλιό. Εγώ θα το πάω πιο πίσω ακόμη, όταν συζητούσαμε για τους εργάτες γης που θα μπαίνουν από την κρυσταλλοπηγή, αν το θυμάσαι. Ναι. Αφού ξέρουμε ότι η αγροτική παραγωγή μέχρι και τη σκομίδη δεν είναι 3 μήνες, αλλά είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Γιατί δεν δίνονται κατευθείαν άδειες 6 μηνών σε εργάτες γης να τελειώνουμε? Γιατί, Χρήστο, πολύ απλά αυτοί που κάθονται στις θέσεις στα Υπουργεία. Αφού και ασφαλισμένοι θα είναι και πληρωμένοι θα είναι, όλα νόμιμα θα είναι. Δεν έχουν δουλέψει μία μέρα στη ζωή τους σε χωράφι. Δεν έχουν δουλέψει μία μέρα σε παραγωγή, να ξέρουν τι είναι η παραγωγή. Κάθονται σε ένα γραφείο και βγάζουν συμπεράσματα. Δεν ξέρουν από αγροτική παραγωγή, δεν ξέρουν από εργάτες, δεν ξέρουν από πρόσκληση εργατών, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ή δεν ξέρουν ή θέλουν να κάνουν τους χαζούς. Μιλάμε κάθε φορά, οι καταστάσεις είναι τραγικές. Δηλαδή να πρέπει να εξηγούμε σε υπουργούς και σε βουλευτές, σαν να εξηγούμε σε εξάχρονα τι πρέπει να γίνει. Δεν καταλαβαίνουν, όπως λες, ότι είναι 6 μήνες η αγροτική παραγωγή. Τι νομίζουν, ότι σε 3 μήνες θα τα μάσουμε όλα ή ότι όλα τα φυτά μεγαλώνουν το ίδιο? Μακάρι σε 3 μήνες να φυτεύαμε και να παίρναμε καρπό. Μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί όμως ακόμα και από την επιστήμη. Δεν έχει επιτευχθεί στον χρόνο, ναι. Δεν κάνω από την επιστήμη ακόμα. Δεν γίνεται πραγματικά. Είναι πρακτικά αδύνατο. Γιατί δεν χρωστάει κανένας τίποτα να ταλαιπωρείται 19 Αυγούστου με τέτοια θέματα. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτη.
Τι να πω, Χριστό, εδώ είμαστε. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο κομμάτι εδώ, βλέπω των ακροατών, και το συζητήσαμε λίγο και με τον κύριο Πινιάκο. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει και τόσο μεγάλη ενεργία και στην Καστοριά, δεν μπορούμε να έχουμε ακόμη και σήμερα, όχι 450, γιατί όντως να αντιληφθούμε ότι έχουμε ορισμένες δουλειές που πραγματικά είναι δύσκολες. Καμία από αυτές τις δουλειές δεν μπορεί να καλυφθεί από Καστοριανούς ανέργους στο ΜΑ. Είναι τόσο πραγματικά δύσκολο. Χρήστο, γιατί υπάρχει. Άμα έρθει εδώ τώρα, είναι τα περισσότερα ερωτήματα. Ωραία, επειδή είμαι ρεαλιστής και εγώ και ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι. Το μεροκάμετο που πληρώνουν όλοι στον Αλλοδαπό δεν είναι το ίδιο μεροκάμετο που πληρώνει στον Έλληνα. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Ξαναεπαναλαμβάνω κάτι και για τον βουλευτή και για την κυβέρνηση. Δεν μπορούν τόσο καιρό, έχουμε κάνει αίτημα τόσο καιρό, έχουμε στείλει 1002 φορές χαρτιά, το έχουμε ζητήσει και στον αέρα, να μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό μέσω ΑΕΔ. Αυτό το είπε και ο κ. Μπινιάκος. Είναι απορίας άξιων, λέει ο κ. Μπινιάκος, πώς δεν γίνεται αυτό, ναι. Γιατί με φορολογείς και με ασφαλίζεις σαν επιχειρηματία και όταν έρχεται η ώρα των δικαιωμάτων μου να είμαι επιχειρηματίας δεν είμαι. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Οι άνεργοι στην Καστοριά είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι νομίζω 4.000. Ίσως και παραπάνω, νομίζω ήταν κάπου. Ναι. Τους είχα αφήσει 5 και κάτι. Οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι 5 και κάτι. Οι ανάγκες για τα χωράφια και εργάτες είναι 5 και κάτι. Αν υπήρχε ένα πρόγραμμα θα τους λαμβάναμε όλοι. Εγώ, ως παράδειγμα, στην κτηνοτροφική μου μονάδα, όταν έρχονται Έλληνες για συνέντευξη για δουλειά, το πρόβλημά τους είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν σπαστό ωράριο. Αν υπήρχε πρόγραμμα του ΟΕΔ, θα μπορούσα να πάρω για έναν άλλον έναν. Και να έχω μία βάρδια το πρωί, μία το απόγευμα, όπως έχουν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να είμαστε Ευρώπη, θέλουμε να γίνουμε Ρουμανία. Και Βουλγαρία, μπας και σβήσουμε και τις φωτιές μας. Καμία οργάνωση. Ειδικά για τους αγρότες, για την αγροτική παραγωγή, καμία οργάνωση. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Νομίζω ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να λυθούν σε αυτό το κομμάτι, εάν πραγματικά μέσα από τους καταλόγους ανέργων των ΟΕΔ θα μπορούσαν να υπάρχουν προγράμματα προσλήψεων όπως υπάρχουν για όλα μα όλα τα επαγγέλματα πλην αγροτών. Χριστό, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Είναι θέμα και της περιφέρειας. Δεν μπορεί όλες οι περιφέρειες στην Ελλάδα να έχουν πρόγραμμα ανέργων από 30 μέχρι 49 και να μην έχει περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και να κάθεται ο κύριος Κασαπίδης και να μας λέει θέλω να αναπτύξω τις θέσεις εργασίας. Πώς θα αναπτύξει θέσεις εργασίας, ποιοι είναι οι άνεργοι που φεύγουν από την Καστοριά, δηλαδή οι νέοι που πάνε σε ζώνη είναι μόνο. Οι άλλοι τι κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τους. Έχουν στόχο να υποβαθμίσουν τις περιοχές μας. Δεν τους νοιάζουν οι περιοχές μας. Δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω βασικά ότι καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν πρόβλημα. Γιατί όταν πηγαίνεις και βάζεις μια υπογραφή, γιατί βλέπεις τον κόσμο ότι μπορεί να φας και ξύλο και βάζεις υπογραφή για να τους ηρεμήσεις. Λογικά έχεις καταλάβει την κατάσταση. Δεν κάνουν όμως κάτι γι' αυτό. Και δεν το κάνουν γιατί είναι δεδομένοι. Είναι δεδομένοι. Η Καστοριά θα είναι πάντα μπλε. 51%. Ας το ξανακάνουν οι Καστοριανοί αυτό να δούμε πού θα φτάσει η Καστοριά σιγά σιγά. Λοιπόν, υπομονή. Να ρωτήσω το ίδιο που ρώτησε και τον Θωμάτο Μάνο. Υπομονή μέχρι αύριο υπάρχει. Υπομονή μέχρι αύριο υπάρχει. Από τη Δευτέρα δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε και εμείς απορία αν όντως αυτό που ακούσαμε θα γίνει μέχρι αύριο, πραγματικά. Γιατί από τη Δευτέρα θα ζορίσουν πάρα πολύ τα πράγματα μετά. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν και εσύ μαζί μας. Ευχαριστώ. Για να τα πούμε και ελπίζω πραγματικά να επαληθευτεί ο κ. Τζικαλάγης, ειλικρινά. Και αύριο να έχουμε, μέχρι αύριο να έχουμε τη λύση αυτού του ζητήματος που τόσο πολύ έχει τρελάνει όλο τον κόσμο τον αγροτικό. Λοιπόν. Αν και δεν μας έχει συνηθίσει σε επαληθεύσεις, μακάρι να επαληθευτεί όπως λέτε. Α, το λες και εσύ, μακάρι. Αφού το λες και εσύ, τότε θα είναι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Έγινε. Καλά. Ναι, κάποια στιγμή για ορισμένα βασικά πράγματα, νομίζω ότι όπου ανοίγει ο καθένας πρέπει να συνοηθούμε. Και όντως δεν πρέπει ξανά να μιλάμε για αυτονόητα στην Καστοριά. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Αν είναι να ταλαιπωρούμαστε ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, με αυτονόητα, τι να πω. Λοιπόν, Θωμά, ευχαριστούμε και πολύ τραγική, λέει μικρή επίδραυος. Πες τα, Θωμά, λέει και το μήνυμα του Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε, Θωμά, που ήσουν μαζί μας. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936.